Έπεσαν οι υπογραφές για το γνωστό και ως μικρό καλώδιο που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κρήτη και την υπόλοιπη χώρα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ΑΔΜΙΕ να υπογράφουν τη σχετική σύμβαση ύψους 178 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά, καλύπτοντας σε ποσοστό 40% τη ζήτηση για ρεύμα στο νησί. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020, βρίσκεται. Έχει ξεκινήσει, βρίσκεται σε φάση δηλαδή υλοποίησης. Μόνο για τη μεγαλύτερη σε μήκος, υπόγεια, υποβρύχια, καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος στον κόσμο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί, καθώς είναι συνολικού μήκους 176 χιλιόμετρων, αλλά και για την βαθύτερη υποβρύχια, καλωδιακή σύνδεση υψηλής τάσης με τριβολικό καλώδιο τεχνολογίας XLPE, καθώς το καλώδιο θα ποντιστεί σε μέγιστο βάθος 1000 μέτρων περίπου. Στην πράξη, μέσα από την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, αναμένεται να καλυφθεί το 1 τρίτο των αναγκών του νησιού σε ηλεκτρισμό, μειώνοντας τη χρήση των πετρελαϊκών μονάδων παραγωγής, με τα υποβρύχια καλώδια να διασφαλίζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ προβλέπεται ότι θα συνδράμουν και στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Και η πλήρη θωράκιση της Κρήτης θα γίνει φυσικά με την δεύτερη διασύνδεση, τη μεγάλη διασύνδεση. Το μέλλον, σύμφωνα με στελέχη του ΑΔΜΙΕ, ελαχιστοποιεί το κίνδυνο εμφάνισης ελλείψεων σε ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις περιόδους αιχμής και υψηλής εποχιακής ζήτησης. Η συμβάση με τους αναδόχους του έργου υπεγράφησαν στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 2018. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες του διαγωνισμού τον Απρίλιο, πρόκειται για πραγματικά ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.